Σε ένα ακόμα βήμα πρόκλησης προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, κατηγόρησε την Ελλάδα για την κλιμάκωση της έντασης στη συνάντηση που είχε με τον φίλο του Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, αλλά και στο γεύμα που ακολούθησε με τις συζύγους τους. Κατά τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκαν οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και ότι θα ήταν ωφέλιμο η Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική και να οδηγηθεί σε διάλογο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μιλώντας στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο RAI, επισήμανε ότι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας είναι πλέον φανερά στρατηγική επιλογή της Άγκυρας. Επιχειρείται από την τουρκική πλευρά ένας εκφοβισμός και της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κυβέρνησης. Φοβάμαι ότι πλέον δημιουργείται μια διαρκή στάση αμφισβήτησης, όχι μόνο κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά συνολικά ενός τρόπου αντιμετώπισης των σχέσεων μεταξύ των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ βάφτισε προκλητικά διαφορές στις τουρκικές διεκδικήσεις. Her iki ülkede kıymetli, değerli müttefikler ve aynı zamanda farklılıklar olduğunun da bilincindeyiz ve her ilkeyi bu işbirliği ve dayanışma ruhuyla müttefik olarak çözme konusunda teşvik ediyoruz. Μιλώντας σε εκδήλωση των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε για ακόμα μια φορά την άμεση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δικαιούται και οφείλει να προβεί άμεσα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ακριβώς έχει ήδη πραγματοποιήσει η Τουρκία στην ίδια περιοχή. Είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο με βάση το διεθνές δίκαιο και ο καταλληλότερος χρόνος να το υλοποιήσουμε είναι τώρα. Από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η πολιτική του κατεμνασμού δεν μπορεί να βάλει φρένο στον επεκτατισμό της Άγκυρας, που γίνεται όλο και πιο επιθετική. Ίσως είναι ευκαιρία για άλλη αντιμετώπιση χωρίς μόνιμο κατεμνασμό, χωρίς ανακύκλωση φοβικών ανακλαστικών. Να θυμάστε όμως, δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει να μπορείς και να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Αλλιώς θα χάνεις όλα.